Χαίρετε! Ένα έκτακτο θεωρητικό vlog για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα vlog για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας και η έμφαση δόθηκε στις ανασφάλειες που μπορεί να βίωνε ή φαίνεται πως βίωνε το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της σχέσης, το μεγαλύτερο μέλος εκείνης της σχέσης, οι οποίες ήταν και η αιτία και η αφορμή για να διαλυθεί εκείνη η σχέση. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μια σχέση μιας κοπέλας 24 ετών, η οποία ήταν με έναν άνδρα 14 χρόνια μεγαλύτερο της, δηλαδή αυτός ήταν 38, και περιέγραφε σε εκείνο το mail μας που μου είχε στείλει τις συμπεριφορές του φίλου της, οι οποίες δήλωναν ή υποδείκνυαν ή έδειχναν ότι είχε διάφορες ανασφάλειες ο ίδιος σε σχέση με τη σχέση. Ένας φίλος σχολίασε κάτω από το βίντεο πως θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει ένα vlog το οποίο να εστιαστεί στις ανασφάλειες που μπορεί να βιώνει το νεαρότερο μέρος σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας. Και του είπα πολύ καλή ιδέα και έτσι το κάνω σήμερα για να το δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο που είπαμε δεν θα κάνουμε τα καθιερωμένα vlog στο Σαββατοκύριακο γιατί πραγματικά δίνεται ευκαιρία να ανοίξουμε λίγο ένα παράθυρο και να δούμε πώς μπορεί να σκέφτονται οι άνθρωποι μέσα σε διάφορες καταστάσεις σχέσεων. Ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί 20 χρόνια με ζευγάρια, κυρίως με ζευγάρια, οι περισσότερες συνεδρίες που είχα ήταν με ζευγάρια, ή μισές τουλάχιστον ήταν με ζευγάρια και άλλες μισές με ανθρώπους μόνους τους, μου έχουν δώσει την ευκαιρία να ακούσω από πρώτο χέρι, δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στις σχέσεις, ποιοι ήταν οι φόβοι τους, οι φοβίες τους, τα άγχη τους και οι ανασφάλειες τους. Όταν πας στο ψυχολόγο, είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να εκφραστείς ελεύθερα, να μιλήσεις ανοιχτά, γιατί πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν θα κριθείς, δεν θα κατακριθείς, και αυτή η κατάθεση ψυχής που θα κάνεις θα σε βοηθήσει μέσω της ψυχοθεραπείας να μπορέσεις να υπερβείς κάποιες δυσκολίες που σε ταλαιπωρούν. Εννοείται ότι σε ιανδήποτε περίπτωση δεν σπάζω το απόρριτο μεταξύ ψυχολόγου και πελάτη και στα βιβλία μου και εδώ στα βίντεο, στα vlogs που ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube δεν δίνω τα προσωπικά στοιχεία κανενός. Όμως είμαι σε θέση να μιλήσω για αυτό το θέμα σήμερα, για τις ανασφάλειες που μπορεί να νιώθει ένας νεότερος άνθρωπος, γιατί έχει τύχει αρκετές φορές να συνομιλήσω θεραπευτικά, να είμαι σε θεραπευτική συνεδρία με ανθρώπους οι οποίοι ήταν τα νεότερα μέλη σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας. Όταν είμαστε σε μια σχέση, νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε ανασφάλειες, φοβίες ή δεύτερες σκέψεις. Τίνουμε να θεωρούμε ότι ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας δεν προβληματίζονται για οτιδήποτε, εκτός και αν μας το δείξουν ή αν μας το πούν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε στραμμένοι προς τον εαυτό μας, όπως και θα έπρεπε άλλωστε. Δηλαδή δίνουμε έμφαση σε αυτά που σκεφτόμαστε ήδη, σε αυτά που νιώθουμε ήδη, σε αυτά που μας ταλαιπωρούν εμάς τους ιδίους, και αποφεύγουμε ή αγνοούμε ή δεν καταφέρνουμε πολλές φορές να συνειδητοποιήσουμε ότι και το άλλο μέλος μιας σχέσης μπορεί να περνάει και αυτό από παρόμοιες ή διαφορετικές δυσκολίες. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι έρθουν κοντά και δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, ειδικά τον πρώτο καιρό, τους πρώτους 6-7-8 μήνες θα έλεγα, που είναι ουσιώδεις μήνες για να γνωριστεί το ζευγάρι και για να στεριώσει. Τι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι μακρόχρονες σχέσεις ονομάζουμε αυτές που έχουν διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες. Τότε δεν είναι εύκολο και δεν είναι και αναμενόμενο να ανοιχθούν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο, ώστε να μοιραστούν τα μύχια της ψυχής τους. Το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούμε, που έχουμε να μοιραστούμε με τον άλλον, δεν είναι η γύμνια του σώματος, αλλά η γύμνια της ψυχής. Θεωρούμε, τίνουμε να θεωρούμε,
ότι η πράξη που μας φέρνει πιο κοντά σε ένα άλλο άνθρωπο είναι η ερωτική πράξη. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό δεν ισχύει. Γιατί πολλές φορές άνθρωποι μπορεί να ανοιχθούν σωματικά, να έχουν μια σωματική επαφή στενή και να μην έχουν καθόλου συναισθηματική επαφή. Είναι πιο δύσκολο να ξεγυμνώσεις τη ψυχή σου, να μιλήσεις για αυτά που σε στενοχωρούν, για αυτά που σε φοβίζουν, για αυτά που σε προβληματίζουν, παρά για αυτά τα οποία είναι φυσικές λειτουργίες ή να κάνεις τις φυσικές λειτουργίες. Είναι μια φυσική λειτουργία του οργανισμού η ερωτική επαφή, η ερωτική συνέβρεση, γι' αυτό συναντάται φυσικά και στα ζώα και είναι πολύ πιο εύκολο να ανοιχτείς σωματικά παρά να ανοιχτείς συναισθηματικά και ψυχικά. Σε σημείο μάλιστα που με πολύ λύπη, με πάρα πολύ λύπη, έχω διαπιστώσει σε πολλές περιπτώσεις ζευγάρια που ζουν μαζί για χρόνια, για δεκαετίες, όχι για μήνες, όχι για εβδομάδες, να μην έχουν ανοιχτεί σχεδόν καθόλου ουσιαστικά ο ένας τον άλλο. Δηλαδή να κρατάνε για τον εαυτό τους και για την πάρτη τους φοβισμένοι και τρομαγμένοι τις σκέψεις τους, αυτά που τους τρομάζουν, αυτά που τους φοβίζουν, αυτά που ελπίζουν, αυτά που ονειρεύονται, αυτά που θέλουν, αυτά που δεν θέλουν. Η επικοινωνία δηλαδή η ανοιχτή δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δεν ζούμε και σε μια κουλτούρα ή δεν μεγαλώσαμε, να μιλήσω ακριβέστερα, σε μια κουλτούρα η οποία να μας σπρώχνει και να μας μαθαίνει να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, τους φόβους μας, τα πράγματα που είναι ντροπιαστικά με το τέρι μας. Ίσα-ίσα, η pop κουλτούρα, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει παραδοσιακά, μας έχει μάθει να είμαστε αμυντικοί, να παρουσιάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό στους άλλους και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προσελκύσουμε ένα τέρι ή όταν πρόκειται να διεκδικήσουμε ένα τέρι ή όταν πρόκειται να εδραιώσουμε τη σχέση μας με ένα τέρι, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό, γιατί αυτό έχουμε διδαχθεί και από τη διαπαιδαγώγηση μας και από την pop κουλτούρα και από τα media και από τα μυθιστορήματα, από όλες μας τις πολιτισμικές επιρροές και επιδράσεις, είναι ότι για να σε αγαπήσει ο άλλος πρέπει να δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό. Πρέπει να είσαι χαρούμενος, πρέπει να είσαι σε καλή διάθεση, πρέπει να είσαι ευχάριστος, ευχάριστη, σεξι, γοτευτικός, γοτευτική, για να είσαι μαζί με τον άλλο. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν την τεράστια ευκαιρία που έχουν μέσα από τις σχέσεις να ενωθούν ουσιαστικά με έναν άλλο άνθρωπο. Η ουσιαστική ένωση με τον άλλο άνθρωπο έρχεται όταν ανοίξεις το μυαλό σου, όταν ανοίξεις το στόμα σου πρώτα, όταν ανοίξεις το στόμα σου και μιλήσεις και επικοινωνήσεις στο τέρι σου το τι σε απασχολεί εσωτερικά. Λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να επιστρέψω και στο θέμα μας, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλά νεότερα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια που βρίσκονται σε σχέσεις με μεγαλύτερους ανθρώπους, έχουν τις δικές τους ανασφάλειες, τις δικές τους φοβίες, τις οποίες δεν μοιράζονται. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούν, για παράδειγμα, επειδή είμαι πολύ μικρή, επειδή είμαι πολύ μικρότερη από σένα ή επειδή είμαι πολύ μικρότερος από σένα, φοβάμαι ότι δεν θα είμαι αρκετός, δεν θα είμαι αρκετή για σένα. Το νεότερο μέλος σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας μπορεί να έχει το φόβο ότι ο μεγαλύτερος με τον οποίο είναι ερωτευμένος ή η μεγαλύτερη με την οποία είναι ερωτευμένη ή είναι ερωτευμένος μπορεί να μην τους βρει αρκετούς. Με τον ίδιο τρόπο, με αντίστοιχο τρόπο, που ο μεγαλύτερος άνδρας σε μια σχέση, η μεγαλύτερη γυναίκα σε μια σχέση μπορεί να φοβάται ότι το νεότερο μέλος μπορεί να τους βρει γερασμένους και αδιάφορους, με τον ίδιο τρόπο, με ένα αντίστοιχο τρόπο, το νεότερο μέλος μιας σχέσης με διαφορά ηλικίας μπορεί να φοβάται ότι το άλλο πρόσωπο θα τους βρει, θα τον βρει, θα την βρει μη αρκετό. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι κουβαλάμε το κομπλεξιλίκι, το ότι γεράσαμε,
ότι είμαστε μεγάλοι, ότι πλέον έχουμε χάσει την νιώτη μας, την οποία νιώτη μας τη θεωρούμε δύναμη που έχει χαθεί, την νιώτη που είχαμε. Και ξεχνάμε πώς ήταν όταν ήμασταν εμείς νέοι, πόση ανασφάλεια νιώθαμε για τον εαυτό μας, πώς κοιτάζαμε τους μεγαλύτερους ως σοφότερους, ως ανθρώπους που γνωρίζουν και κατέχουν περισσότερα από μας και πώς τους θαυμάζαμε, είτε φανερά είτε κρυφά. Άρα όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση με έναν νεότερο άνθρωπο, μπορεί εσύ να φοβάσαι ότι ο νεότερος άνθρωπος θα σε βρει μεγάλο σε ηλικία, θα σε βρει βαρετό, θα σε βρει μη ενδιαφέροντα, ενώ στην πραγματικότητα το νεότερο άτομο σε ηλικία μπορεί να είναι ερωτευμένο μαζί σου, κατενθουσιασμένο μαζί σου, αλλά να φοβάται πως εσύ δεν θα το βρεις αρκετό. Δηλαδή ο φόβος του ότι I am not enough, δεν είμαι αρκετός, μπορεί να το έχει ένας νεότερος άνθρωπος σε μια σχέση. Μια άλλη ανασφάλεια που μπορεί να έχει ένας νεότερος άνθρωπος σε μια σχέση είναι ότι μπορεί να μην γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα όσα γνωρίζει ο μεγαλύτερος, μπορεί να μην έχει τόση κοινωνική επιτυχία όσοι έχει ο μεγαλύτερος. Αν προσέξετε, δεν χρησιμοποιώ φύλλα, γιατί μπορούμε να έχουμε διάφορους συνδυασμούς ζευγαριών. Το γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι νεότερη γυναίκα, νεότερος άνδρας κλπ. Η ανασφάλεια ότι δεν γνωρίζω αρκετά όσα γνωρίζει ο μεγαλύτερος και δεν γνωρίζω αρκετά και στον ερωτικό τομέα, μπορεί να κρατάει πίσω τους νεότερους ανθρώπους. Ενώ ο μεγαλύτερος μπορεί να θεωρεί ότι πω έχω γεράσει και δεν αποδίδω πλέον και δεν είμαι όπως ήμουνα, ο νεότερος μπορεί να φοβάται ότι δεν είμαι τόσο ικανός όσο είναι ο μεγαλύτερος. Και η αλήθεια είναι ότι στις ερωτικές σχέσεις και στην ικανότητα την ερωτική και την ικανότητα του αγαπάν και την ικανότητα του να έχεις ερωτική επαφή, όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις περισσότερα πράγματα, αγαπάς καλύτερα τον εαυτό σου και μπορείς να είσαι πιο φυσικός και απροσποιητός στην ερωτική σου σχέση. Μπορεί. Γιατί υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι, όπως εκείνο το vlog το οποίο αποτέλεσε αφορμή για αυτό το θεωρητικό vlog, οι οποίοι να μην έχουν χρησιμοποιήσει τον χρόνο που έχει περάσει για να εξελιχθούν ως άνθρωποι, να παραμένουν ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και τα χρόνια να τους προσθέτουν μόνο ρητίδες και όχι γνώση και όχι σοφία και όχι εσωτερική λάμψη. Ένας νεότερος άνθρωπος που βρίσκεται σε μια σχέση με ένα μεγαλύτερο άνθρωπο μπορεί επίσης να νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή αν βγάζει λιγότερα χρήματα από τον μεγαλύτερο, να νιώθει μειονεκτικά. Και μπορεί να φοβάται ότι ο μεγαλύτερος άνθρωπος μπορεί να μην τον να τον κατακρίνει και να θεωρεί ότι αυτός είναι μαζί μου ή αυτή είναι μαζί μου για τα χρήματά μου και όχι επειδή με αγαπά. Δεν είναι μόνο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε μια σχέση που έχουν ανασφάλειες και φοβίες, έχουν και οι νεότεροι. Και μια κοινή ανασφάλεια ή φοβία ή σκέψη που έχει ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει σε μια ερωτική σχέση έτσι πιο σοβαρή, είναι μήπως δεν έχω βιώσει όλα όσα θα ήθελα να έχω βιώσει. Μήπως είναι πολύ νωρίς για να συνδεθώ μονογαμικά και απόλυτα. Μπορεί να υπάρχει και αυτός ο φόβος. Όπως και να έχει όμως, επειδή πρόκειται για ένα vlog εντελώς θεωρητικό και απρόσωπο, δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, παρόλο που έχω πάρει αφορμή από συγκεκριμένο vlog και από συγκεκριμένη ερώτηση κάτω από συγκεκριμένο vlog, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό που μπορούμε να επιτύχουμε μέσα στις σχέσεις μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι να είμαστε ανοιχτοί, πρόθυμοι, να επικοινωνήσουμε με το τέρι μας αυτά που νιώθουμε, αυτά που σκεφτόμαστε, ακόμη και τα πιο ντροπιαστικά πράγματα που σκεφτόμαστε και τα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ντροπή ή να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας ή ενοχές που σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, να τα μοιραζόμαστε αυτά με το τέρι μας και να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά ώστε να ακούμε
με ενσυναίσθηση, με προσοχή, αυτά που ίσως θελήσει να μοιραστεί το τέρι μας μαζί μας. Όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται σε μια σχέση, φτάσουν στο σημείο να μοιράζονται τους φόβους τους, τις αποτυχίες τους, αυτά που τους κάνουν να φοβούνται, αυτά που τους κάνουν να ντρέπονται, τότε αποκτούν ουσιαστικότερη επαφή. Είναι δύσκολο να το επιτύχεις αυτό το πράγμα, because it takes two to tango, επειδή θέλει, χρειάζεσαι δυο για να χορέψεις τάγκο. Δεν είναι μόνο κάποιος. Πώς το κάνεις από μόνος σου αυτό σε μια σχέση? Ξεκινάς σε μια σχέση και λες θέλω να επικοινωνήσω, θέλω να μιλήσω, θέλω να κάνω. Αλλά αν ο άλλος δεν θέλει, τι θα κάνεις? Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις κάτι? Δεν μπορείς. Οπότε, έτσι σαν τροφή για σκέψη, food for thought, αυτό το σύντομο vlog, μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας πρώτα και με το τέρι μας ύστερα, στη συνέχεια, και να μοιραζόμαστε αυτά που μας φοβίζουν, αυτά που μας τρομάζουν, αυτά που μας αγχώνουν. Άμα επιτύχουμε να το κάνουμε αυτό και οι δύο σε μια σχέση, τότε και θα ανακουφιστούμε και οι δυο από αυτά που μας βαραίνουν, αλλά θα νιώσουμε ότι ερχόμαστε και όντως θα έρθουμε πιο ουσιαστικά ο ένας κοντά στον άλλο. Το εύχομαι να το πετύχουμε αυτό στις σχέσεις μας, πρώτα στη σχέση μας με τον εαυτό μας και με το τέρι μας, εάν έχουμε. Και όσοι είναι χωρίς τέρι, αν το προσπαθήσουν αυτό στη σχέση τους με τον εαυτό τους, προετοιμάζουν τον εαυτό τους για μια τέτοιου είδους βαθιά συνδεσιμότητα στην επόμενη συντροφική τους σχέση. Το εύχομαι σε όλους μας. Την αγάπη σας. Την αγάπη μου σε εσάς. Yeah.